centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Εφόσασταν Παύλο μαζί με τον Κώστα εδώ στο στούντιο, θυμάσαι? Τι ωραίες εκπομπές, τι ωραίες μουσικές, τι ωραία πράγματα. Σε εκδηλώσεις σας, τις παρέες σας, έλεγα κάποια στιγμή ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν το μαγικό. Θυμάσαι που μαζί με τον Κώστα μου λέγατε πηγαίνατε σε κάποιες παραλίες, στις διακοπές το καλοκαίρι. Και καθόσασταν με την κιθάρα στην άμμο και γινόταν πάρτι μετά, μαζευόταν όλος ο κόσμος, από το μηδέν. Μια και λες για παραλίες, μου θυμίζεις τι να πρωτοθυμηθώ από το φίλο μου τον αγαπητό τον Κώστα, το Λιώγα. Λοιπόν, κάποτε είμαστε απέναντι από το Άγιο Όρος, όπως λέγεται, η Ουρανούπολη. Και είχαμε παρέα τις κιθάρες μας. Μια μεγάλη παρέα που δυστυχώς οι περισσότεροι δεν υπάρχουν. Εγώ, ο Κώστας ο Λιώγας, ο συμπέστερός του ο Νίκος ο Πάτσος, Μακαρίτης, ο Λεωνίδας ο Παπαμόσχος, επίσης Μακαρίτης, ο Τάκης ο Μπόραβος, και αυτός Μακαρίτης, παρέα, ο Μητιάδης ο Παπαθανασίου ο Μαέστρος, και ο Στέφος ο Δούκης, ο βιβλιοπόλης δίπλα από το μαγαζί το δικό μου. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία με τις κιθάρες από τις 10 η ώρα μέχρι τα ξημερώματα, η ώρα 5 παίζαμε. Είχε μαζευτεί τόσος κόσμος. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Έλληνες, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Και κάποια στιγμή έρχεται ένας χωροφύλακας και λέει, ρε παιδιά, ξέρετε τι ώρα είναι? Πετιέται μια γυναίκα από δίπλα και του λέει, κύριε Πόλισμαν, σας παρακαλώ μην τους σταματάτε, αυτοί δεν ενοχλούν, αυτοί να ανουρίζουν. Και ο Κώστας ο φίλος μου με τον αυθορμητισμό του λέει, κοιτάξτε λέει, εμείς λέει, εγώ τους λέω να φύγουν στα ελληνικά, αλλά δεν καταλαβαίνουν λέει, οι άνθρωποι, είναι ξένοι. Είχε τέτοιες στιγμές ο κόσμος, ο Κώστας, τι να πρωτοθυμηθώ από τις χιλιάδες ώρες πρόβας με την παρέα φίλων τραγουδιού. Τι να σου πω, Χρήστο. Πότε γνωριστήκατε, Παύλο, με τον Κώστα? Με τον Κώστα. Το 1953. 53. Όταν ήρθε ο Κώστας ο Λιώγας από την Κοζάνη. Την Κοζάνη, ναι. Και άρχισε. Καταγωγή του είναι από την Κοζάνη, πρέπει να πούμε. Βεβαίως, ο Κώστας είναι Κοζανίτης. Και ήταν ένας από... Τι να πω τώρα, τι να σε πρωτοπώ για τον Κώστα. Η ψυχούλα του που δεν είχε πει κακία για κανέναν άνθρωπο, κανένα συνάνθρωπό του. Στις πρόβες ήταν ανεπανάληπτος. Στις συναυλίες με τον αυθορμητισμό του, ξαναλέω, υπέροχος. Δεν ανταλλάξαμε ούτε μια κουβέντα μέχρι σήμερα. Και δεν του άξιζε τέτοια στιγμή να φύγει από κοντά μας χωρίς να μπορέσουμε να του πούμε ένα μετά τον Αγίο. Όσοι έχουν χάσει ανθρώπους, Παύλο μου, αλήθεια στο λέω, αυτό το διάστημα είναι ένα ακόμη χειρότερο πραγματικά που δεν μπορεί να έρθει κανένα στην εκκλησία. Ξέρεις τι μου είπε? Γιατί πήγα τον βρήκα δύο φορές και μέρα παραμέρα πάρα πολλές φορές τον έπαιρνα τηλέφωνο. Τις τελευταίες 4-5 μέρες δεν τον πήρα γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει και στεναχωριόμουν κι εγώ. Λοιπόν, και μου είπε το εξής. Πριν από λίγο, πριν αρρωστήσει, μου λέει, ρε Παύλο, έπρεπε να ξαναπιάσουμε τις κιθάρες και να κάνουμε μία συναυλία, να καλέσουμε τους φίλους μας, οι δυο μας, λέει. Αρνιόταν να κρεμάσει την κιθάρα του. Ναι, η κιθάρα ήταν η αγάπη του. Θέλεις, Παύλο, σε αυτό το σημείο, επειδή συγκίνησε πολύ αυτό το απόσπασμα, θυμάσαι που είχα έρθει στις πρόβες και είχαμε κάνει ένα θέμα τον Σεπτέμβριο του 2015, πριν τη συναυλία στην ΕΔΙΚΑ, με τον τίτλο «Κρεμώντας την κιθάρα μου». Τότε λοιπόν είχες πει κάτι εσύ και για θυμίσου έτσι μαζί μας τι είχε πει και ο Κώστας. Λοιπόν, δεν μπορώ να...
Περίμενε λίγο για να το βάλω αυτό το απόσπασμα ακριβώς να το ακούσεις. Δεν το κατάλαβα. Απαντάει ο Λιώγας. Κύριε Λιώγα. Εμείς δεν τις κρυβόμε τις κιθάρες. Δηλαδή ο Πάμος έγραψε και την ταπέρα με τον πρόεδρο. Κρυμώ την κιθάρα. Εσείς δεν είστε διατεθειμένος στην κρεμάστε. Δεν ήταν διατεθειμένος. Το ακούσατε το απόσπασμα, Παύλο. Ναι. Λοιπόν, Χρήστο, η κιθάρα ήταν η αγάπη του. Μετά τη γυναίκα του αγαπούσε την κιθάρα. Τι να πρωτοπώ εγώ για τον Κώστα. Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ, ειλικρινά σε λέω. Και δεν μπορούμε... Ναι, θα λείψει η Καστοριά μας. Ήταν ο άνθρωπος που... Αυτό, που εκπέμπει καλοσύνη, που εκπέμπει καλοσύνη. Και όσοι αγαπάτε και είστε με τη μουσική, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς έχετε αυτά τα αισθήματα λίγο παραπάνω ανεπτυγμένα. Τα ωραία τραγούδια που ομορφαίνουν την ψυχή. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση με την αρρώστια αυτή του κορονοϊού και στα 40 θα προτείνω εγώ χοροδία. Η χοροδία να πάμε να πούμε ένα μετά των Αγίων που δεν μπορέσαμε σήμερα να πάμε. Δεν μπόρεσαν να τον χαιρετήσουν. Έτσι γίνεται σε όλες τις κηδείες αυτό το καιρό. Δεν μπορεί να πάει κανένας. Δεν μπορεί να πάει κανένας δυστυχώς παρά μόνο οι άνθρωποι. Εγώ τον Κώστα εκτός από όλα αυτά τα χρόνια με τις κιθάρες αλλά και πριν ας πούμε ανταμώναμε συχνά. Ένα χρονικό διάστημα είχε το μαγαζί του απέναντι από το μαγαζί το δικό μου. Είχε δερμάτινη απόσταση. Και όλη μέρα παίζαμε κιθάρες. Και κάποτε ήρθε ο Αντώνης ο Καλογιάννης, ο τραγουδιστής. Και ήρθε από το μαγαζί και παίρνουμε τις κιθάρες και του τραγουδάμε. Του είχαμε πει του Καλογιάννη... Την Ανούλα. Όχι την Ανούλα. Ποιο? Ένα τραγούδι του Τσιτσάνη, το οποίο είχε γράψει ο Καλογιάννης μαζί με τον Ροκά, πες τον... Κοίταξε τώρα, κόλλησε τον... Δεν πειράζει. Ναι. Με τον Παπακοσταντίνη. Ναι. Λοιπόν, ένα κομμάτι του Τσιτσάνη, και όταν το άκουσα από εμάς, λέει ο Καλογιάννης, ρε εσείς το λέτε καλύτερα από εμάς, λέει. Τέτοιες στιγμές. Ναι, με τον Κώστα καθόμασταν και δουλεύαμε πολλά τραγούδια. Τι να πρωτοπώ, Χρήστο μου, και φαντάζομαι ότι και όλη και η παρέα αυτή τη στιγμή, όλα τα παιδιά... Ναι, όλα. Εκ μέρους όλων των παιδιών, της παρέας φίλων τραγουδιού, τα θερμά μου συλληπιτήρια στην Κική της. Τη γυναίκα του. Και στα παιδιά του βέβαια. Βέβαια. Τα θερμά μου συλληπιτήρια. Δεν μπορέσαμε να βρεθούμε να του πούμε ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι. Αλλά θα είναι στις ψυχές μας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πάτε και θα το πείτε. Νομίζω ότι κάποια βεβαίως στιγμή θα μπορέσετε να πάτε. Βεβαίως θα πάμε. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό, αλλά δεν ξέρω ποιο τραγούδι κυρίως αγαπούσε. Δεν ξέρω, φαντάζομαι πάρα πολλά τραγούδια που αγαπούσε, αλλά δεν ξέρω αν είχε κάποια ιδιαίτερη αδυναμία. Θα βρούμε ένα τραγούδι που σολάριζε ο Κώστας. Τι είναι η ζωή, ένα στρατόνας και φαντάρια είμαστε εμείς. Κι όλο ζητάμε απολυτήριο. Αύριο με ρωτάς αν σ' αγαπώ, αύριο μη ρωτάς αν θα με δω. Ζήσαμε ακόμη μια μέρα. Ένα τραγούδι που λέγαμε τακτικά με που τον λέγατε Κώστα. Τακτικά. Ναι. Παύλο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να πούμε δύο λόγια για τον καλό μας φίλο. Καλά έκανε και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό του ταξίδι. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.